δεξιότητα ένα άνθρωπο που σε ακούει στο πνεύμα του Χριστουγέννου. Καλά, με. 265 μέρες το χρόνο. Ωραία. Εμείς να ξέρεις, τζογαδόροι, αυτές τις μέρες δεν παίζουμε. Δεν παίζετε. Ναι, ξεκουραζόμαστε. Αφήνουμε τους άλλους να μάθουν το δρόμο του τζόγου. Και εμείς οι Μαϊντανοί του κέντρου δεν βγαίνουμε στο κέντρο στην περίοδο. Ναι, καλά κάνετε. Είναι ναι, σωστό αυτό. Ναι. Μ' άρεσε το από όπως ήρθαμε τη μηχανή. Ναι. Κόσμος πολλής. Έτσι, στη Τζιμισκή. Είναι ο top στόκος αυτός που κατεβάζει αμάξι στο κέντρο αυτή την περίοδο. Αναμφίβολα, φίλα, αλλά δίνει μάχη. Σε έχω πει, οι καθυστερημένοι μέσα στην χώρα γενικότερα ναι, είναι λευναία ύδρα. Ναι. Τους κόβεις και πολλαπλασιάζονται. Ναι. Πάνε με τα πόδια. Ναι. Από πού και από την Τούμπα να είσαι 2,5 χιλιόμετρα. Ναι. Θα χάσει και κανένα κιλό. Ζών. Κάνε πάχυνση. Σταμάτα στο δρόμο και φάει. Δεν έχει σχέση. Ανά 100 μέτρα σταμάτα. Τόσα μαγαζιά έχει. Ξοδέψτε τα λεφτά σας τώρα, εσείς που πήρατε τα επιδόματα, τα δώρα, έτσι να κινηθεί η αγορά, να δουλέψει ο κόσμος. Ναι, και οι έμποροι. Έχει και στη γειτονιά σας τράπεζα. Δεν μας τελειώνει το ρευστό εσείς. Ζώα. Πάρετε από τη γειτονιά σας. Όπου τι γίνεται στις τράπεζες. Ναι, ναι. Μα νομίζω ότι τα χαρίζουν τα λεφτά. Εσύ δεν μπορείς να φανταστείς τι έχω πάθει. Πήγα να βγάλω λεφτά από τρεις τράπεζες και δεν είχε ρευστό. Αυτό όμως αφήνει μια γλυκιά υπόνοια ως τράπεζα ότι έχει σε τρεις τράπεζες λεφτά. Όπω το σύγχαμα. Μπράβο Σταύρο. Εντάξει, θα φας μια μπουκα θέμα χρόνου, να το ξέρεις. Εγώ σε δίνω στεγνά και στεγνά. Πάω στην Αλφα των Σοντιών. Α, στην ίδια τράπεζα πήγες, ναι, τους διαφορετικές. Ναι. Το φτιάξες. Γρήγορα εσύ, ούτε κεντέρεις. Το φτιάξες. Ναι, ναι. Φωτοβολίδα. Αλφα Οντεών, Αλφα Βασιλείος Ηρακλείου. Ωραία. Και Αλφα Ήλιος Δραγούμη. Γιατί κάνεις διαφήμιση με την Αλφα, Αλφα, Αλφα. Εγώ είμαι άλλη τράπεζα. Βγαίνει. Πειραιός. Ναι, με το χαρτί. Με το χαρτί. Εμένα μου αρέσουν τράπεζες αυτές που έχει τη δυνατότητα ένας υπάλληλος να τις αγοράζει. Ναι. Βλέπει τράπεζα Κρήτης. Ναι. Ο Σάρας ήταν υπάλληλος. Όχι ο Σάρας, Κοσκοτάλεο τώρα. Εντάξει, μεγάλος τέλεχος. Μεγάλος τέλεχος και ξενδονίστηκε. Λοιπόν, η Γκολμπέτ είναι εδώ. Μας αγκάλιασε όλο το τριήμερο. Δεν πήγαν καλά οι παίκτες γενικότερα. Είδα πολλά κλάματα. Αυτό είναι συμπερασματικά. Εμείς πήγαμε καλά. Ας εμείς οργιάζουμε, φίλε. Εμείς είμαστε ιδανικοί αυτόχειρες. Αυτά που λέμε, ναι, αν τα κάνουμε λίγο σωστό συνδυασμό, ναι, από τα 10 μας βρίσκουμε τα 8. Έχουμε 80% επιτυχία. Να βρούμε τι έλεγα για τον Περισχέρ. Την... Λοιπόν, θες να ανοίξεις το κεφάλαιο οπότε Ίντερ και συχάματα. Συχάματα. Εγώ κατά ένα μαγικό τρόπο έπαιξα Ίντερ, φίλε. Ναι, πάλι ναι, δεν γινόταν δεν το παίξω. Το βλέπω μπροστά μου αυτό, είναι πρόκληση. Είναι πρόκληση. Σαν να βλέπεις ένα πολύ ωραίο γλυκό, ένα μιλφέικ οπουδήποτε, είστε στο κρυπτικό, είτε των 7 θαλασσών, ναι, έτσι, στο προσφέρουν απλόχερα κοντά σου και να μην τα αγγίξεις. Δεν έχω τη δυνατότητα να μην τα αγγίξω. Δεν είναι προφιτερόλ, Ιντερ. Μιλφέικ, πάλι. Δεν είναι, ούτε μιλφέικ. Γλυκό, Μπιζέλια είναι. Πότε θα το καταλάβεις αυτό το πράγμα. Φίλε, παίζει με το Κίεβο, το οποίο το έχει τον Περισχέρ, βαθμό. Έχει ένα Περισχέρ, ο οποίο είναι, δεν ξέρω, πρέπει να είναι Highlander, ζει. 600 χρόνια από τότε που μεγάλο, γεννήθηκα μεγάλο. Κάνει και άλλο μαλλί. Χάνει κι άλλο μαλλί, φίλε, που γίνονται 0-1 Ίντερ, νωρίς. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Και χάνει κι άλλες δυο-τρεις ευκαιρίες να το κλειδώσει το μάτι, να το τελειώσει. Δεν μπορεί να παίζει με τα νεύρα μας. Και δεν γίνεται αυτό ο μαγικός τρόπος που το είπαμε και θα το ξαναπούμε. Έχουμε γίνει κουραστικοί, αλλά και αυτή την αηδία που εκπέμπουν μετά το 90. Να σε κάνω μια πολύ απλή ερώτηση. Γιατί μετά το 90 την μπάλα να την έχει η αντίπαλη ομάδα από αυτή που θέλει εσύ και γιατί να πιέζει. Δεν λέω εγώ να βάζει γκολ που βάζει κατά 80%. Από 50 μέτρα παλιά το φαγείς. Τέλος πάντων. 50 μέτρα παλιά ήταν. Υπήρχε αγανάκτηση. Άκουμε. Όταν δεχτήκαμε τον γκολ. Πρέπει. Δίπλα μου θα μάθω εγώ από σένα 50 πράγματα. Ναι. Εγώ θέλω να μάθεις ένα. Μισή στο Μιλάνο. Ποδοσφαιρικά. Δεν ακουμπά στο Μιλάνο ποδοσφαιρικά. Μα τη Μίλα δεν την ακούμπησα. Αχά, γελούσα. Ναι. Πάω το 0-1 ναι, και πέθανα στα γέλια. Ενώ ναι, άλλες φορές να τα κλάματα ναι, και τι κάναμε και εγώ φταίω. Τη Μίλα τη βγάλαμε από τη ζωή μας. Αυτό. Ναι. Τι βγάλαμε. Είπαμε, ο έξυπνος παραδέχεται. Ο πονηρός δικαιολογείται. Ναι. Ο ηλίθιος επιμένει. Απαγορεύεται λοιπόν τη χρονιά του 2019. Πες ρε αγόρι μου ότι είναι ποινικό αδίκημα. Ναι. Να παίξει ομάδα του Μιλάνου. Τέλος, φίλε. Θα συμπορευτώ με την άποψή σου. Μιλάνο τέλος. Τέλος. Όταν δίνω κάπου. Το δουλεύω πολύ καιρό με στο μυαλό μου για να πάρω μια απόφαση. Όταν την παίρνω όμως, ναι, ισχύει. Ναι. Δεν είναι για ποδόσφαιρο οι άνθρωποι. Δεν σε βλέπω τώρα όμως πολύ ζωηρό όπως έλεγε ο Σακελάριος. Σε βλέπω έτσι σε μια κατάσταση ψιλονιρβάνα. Πρέπει να διασκεδάσεις. Με παρέσει ο ψηλός. Με παρέσει. Ο ψηλός, να φανταστώ Γιαννούλης. Ναι. Το οποίο του λέω, έλα να κάνουμε μαζί με τον Βασιλιά. Ναι. Γιατί δεν πέσατε πάνω μου. Γιατί. Θα σου πω στο διάλειμμα. Αστάθμητοι παράγοντες. Ναι. Κατάλαβα, ναι, είναι αυτά τα τρίτα. Τα είναι λόγος για να τον βρούμε μετά. Μάλιστα. Ναι. Στάβουμε, ξέρεις τι θέλω να κάνουμε. Σε μαγαζί της πόλης, πολύ γνωστό, αυτή τη στιγμή είναι μαζεμένος πάρα πολλοί κόσμος. Έτσι, πάω κτσάκια, κατά κύριο λόγο. Όπως κάθε μέρα, βέβαια. Ναι, αλλά και από άλλες ομάδες και ψήνουν. Γίνεται ένας χαμός. Και ναι, αναφερόμαστε στο Λαπαντελέ. Στο Λαπαντελέ. Εγώ, να φανταστείς, με τη μηχανή έκανα 8 λεπτά για να παρκάρω. Με τη μηχανή. Πήγε ένα γύρω-γύρω, κλειστή, δρόμοι από εδώ. Τι γίνεται, λέω. Μήπως μοιράζουν κάτι, μήπως. Και όχι, είναι αυτό.
Είναι αυτό, είναι διασκεδάζουν εκεί τα παιδιά και θα βγάλουμε τώρα ζωντανά. Ναι. Ζωντανά. Τον Ισμιλόγλου. Ναι. Γνωστό ακαβεφνή παοκτσί, ναι, και συμπαρουσιαστή μου όταν έλειπε. Ναι, ναι, ναι. Έτοιμος λοιπόν. Ισμίρ. Καλησπέρα. Μιλά τον, μιλά τον Ισμίρ. Χαμό. Τι γίνεται άρχοντα, εκεί. Άρχοντα. Τι βρίσκομαι γίνεται εκεί, αγόρι μου, φίλε μου παοκτσί ακαβεφνή. Αληθεύει, σα άφησα εκεί, γινόταν επάτημα. Συνεχίζει ο κόσμος. Έχει κλείσει η Ντοσμάνη, έχει κλείσει η Μητροπούλου, έχει κλείσει η Μισή Κωνσταντινούπολεως. Δεν περιγράφεται, βασιλιά μου. Μπράβο, αυτό... ρε, μπράβο. Και υπάρχει αυτή η παοξίδη κοινότητα, φαντάζομαι. Αυτό το είμαστε πια από τα πανηγυρίζουμε την ατμόσφαιρα. Από τώρα πανηγυρίζουμε τον Νταμπλ, για τον Νταμπλ γίνονται όλα, τίποτα άλλο. Όχι τόσο τίποτα άλλο. Μπροστά είστε εσείς εκεί, μπράβο, στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, που 24 Δεκεμβρίου παραμονή Χριστουγέννων το κάνατε σαν τον Ευαγγελισμό. Διπλή χαρά, διπλή γιορτή για τον ελληνισμό. Βασιλιά μου, ομορφαίνεις τα μεσημέρια μας. Ευχαριστούμε, φίλε. Γεμίζεις τις τσέπες μας και εμείς τα δίνουμε στα μαγαζιά. Και καλά μεγάλο... κάνετε να δουλεύουν τα μαγαζιά. Τέλας, ο άρχοντας ο Τέλας. Τι τρώτε εκεί πέρα, κατσίκια, στακούς, γαρίδες, σουβλάκια. Από ψαρικό, από κρεατικό, τα πάντα, τα πάντα. Τώρα έρχεται και ένα ελάφι ζωντανό. Μόλις βλέπω να περνάει από τη Μητροπούλου ένα ελάφι ζωντανό. Δηλαδή η ουρανίσκη σας είναι σε μεγάλα κέφια. Δώσε πολλά φιλιά και στον Κόλκα που δεν το γνωρίζω αλλά το συμπαθώ. Ωραία, εδώ είμαστε. Εδώ, σε απολαμβάνουμε. Λοιπόν, ήσουν εξαιρετικό συμπαρουσιαστής μου. Εσύ μαζί με το άλλο το παιδί, πώς το λέγανε τον ψηλό που έφερες μαζί σου. Μου διαφεύγει το όνομά του. Αυτός που νομίζει ότι η μπάλα μέσα έχει αέρα, έχει κάτι. Μπερδεύεται. Που τον πρίγιο που κυνηγούσε αυτός ο άνθρωπος. Ναι, ρε φίλε, ναι. Θυμάσαι τις στιγμές. Ζήσαμε. Έτσι. Ήταν από μέσα στο 3% που κυνηγούσε τον Πρίγιοβιτς. Ο οποίος μόνο στον ύπνο του δεν βάζει γκολ. Βασιλιά μου, όποτε βάζει γκολ ο Πρίγιοβιτς, πάει μέσα και λέει μία πατάτες παραγγελία έχω πάει και κρύβεται στην κουζίνα. Κρύβεται δηλαδή, κρύβεται. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι καλά Χριστούγεννα και καλή πρωτοχρονιά και υγεία σε όλους τους φιλάθλους όλων των ομάδων και κυρίως της ασπρόμαυρης στρατιάς. Τέλειος, μας καλύψατε απόλυτα. Συνεχίστε να πίνετε αδιάκοπα, να διασκεδάζετε. Ό,τι θέλετε καλά. Κάντε αυτές τις μέρες, είναι για εσάς, για όλο τον κόσμο. Καλή απολαύστε συνέχεια. Και σε εσάς, και σε εσάς. Φιλιά πολλά, γεια σας, γεια σας. Φιλιά συνεχίστε πολλά, φιλιά, φιλιά. Αυτή ήταν ένα λοιπόν ελάφι περνάει τώρα ζωντανό. Ένα ελάφι ζωντανό έρχεται. Δηλαδή σου μιλάω. Το χιούμο είναι σε άλλα επίπεδα. Ξέρεις ότι ζούμε την Πασία, ζούμε με τα ελάφια. Στην Ολλανδία. Ότι έχουμε ελάφια κανονικά γύρω μας. Εγώ ξέρω ότι έχετε ποδήλατα και τη βγάζετε βόλτα πάνω κάτω. Δεν ήταν, έχω ανέβει σε ποδήλατο πόσα χρόνια, 10 χρόνια δεν έχω ανέβει σε ποδήλατο που πάμε στο Άρνεμ. Αφού όλοι με ποδήλατα είναι εκεί, όπως εσύ. Οι άλλοι. Στο μεταξύ, όταν πάμε, εκεί αρχές Ιουλίου, τα ελάφια είναι σε περίοδο αναπαραγωγής. Βασιλιά μου, δεν μπορείς να φαντάσεις πώς κάνουν αυτά τα συμπαθή ζωντανά. Τέτοιο ξέσκισμα. Δεν έχεις ακούσει τη ζωή σου. Κραυγές έχετε. Ρε κραυγές σου μιλάω τώρα ιστερίας. Τις δίνουν άσχημα. Μπορεί να ακουστεί από την Τούμπα στο Θεαγένιο. Εύκολα. Ναι. Εύκολα. Με λίγο ησυχία. Εύκολα. Μάλιστα. Σου λέω όλο το δάσος παρτάρει το βράδυ. Αυτά τα συχάματα τα ελάφια οπότε με πολλαπλούς οργασμούς. Αφήνουμε τα ελάφια την Ολλανδία και τους πολλαπλούς οργασμούς. Θέλω αυτό στο δικό σου το ξενύχτη το χθεσινό με ψηλό. Γιατί σε βλέπω σε ψηλοκόμα κατάσταση. Και να δούμε πώς θα βγει η σημερινή μέρα. Θα πολεμήσεις, φίλε. Πολεμήσου. Αλλά τώρα δύο μέρες μετά έχετε πω, θα ξεκουραστείτε. Δεν έχετε τώρα ούτε. Δεν θα κουνηθώ. Έτσι, μην κουνηθείς. Δεν θα κουνηθώ. Θα κάνεις αυτό το ζωντανό 10 σαν το πάρτι του Μπέμνη. Αλλά ναι, αυτό, κανονικά, αυτό, αυτό, κανονικά. Τι ωραίο πάρτι εκείνο, ρε. Ωραίο. Το έργο. Που τον είχε, τον πήγαινε να βγάλει, δεν ξέρεις. Πήγαινε να βγάλει. Τι ηθοποιή έχει ο άλλος σαν νεκαός. Δεν είπε μία λέξη και ήταν εκπληκτικός. Στα 2,5 τρίτα του έργου δεν είπε κουβέντα. Τίποτα, ρε. Τι 2,5 τρίτα, παραπάνω. Στην αρχή λίγο και μετά λέει το πείμα. Ναι. Στην αρχή λίγο κουνήθηκε. Σήμερα θα μας συγχωρέσετε, είμαστε σε πολύ light κατάσταση. Είναι η μέρα έτσι και στοιχηματικά δεν έχει τίποτα. Θα αναφερθούμε το τι έγινε το τρίμερο έτσι σε λίγο αποσπασματικά. Θα κυνηγήσουμε αυτούς που πρέπει να κυνηγήσουμε. Θα αποθεώσουμε τα καταπληκτικά τα γκολ τα οποία μπήκανε. Και πρέπει να πούμε τώρα, θα το πούμε βασικά. Το καλύτερο γκολ σίγουρα του μήνα το βάζει ο Τάουσεντ το 1-2 City Crystal Palace. Ήταν ένα γκολ απίστευτο. Πες να το δεις, θα σε φύγει το μυαλό. Αποκρούει λανθασμένο κεντρικό αμυντικό ο Stones, νομίζω, από τη City. Και η μπάλα έρχεται έξω από τη μεγάλη περιοχή, στην ίδια ευθεία, 10 μέτρα πιο πίσω. Και όπως έρχεται η μπάλα πριν σκάσει, με το αριστερό, και ρίχνει μια πατσαβούρα, αδελφέ μου,
στο αριστερό γάμα του θεματοφύλακα, ο οποίος απλώνει ακροδάκτυλα, μακροδάκτυλα, όλα πάνω, κάτω, κοπιών και βιών. Και μπάλα κολλάει. Δηλαδή τα δίχτυα από το ότι δεν σκίστηκαν πρέπει να είναι κορυφαία δίχτυα όλων των εποχών αυτά που έχουν στην Αγγλία. Πρέπει να είναι καινούργια τεχνολογία. Ναι. Τη νόσα. Μπάλα πρέπει να πηγαίνει, δεν ξέρουμε πόσα χιλιόμετρα, πόσο 210. Πες με ένα παίκτη στον δεκαετία του 80 που είχε πολύ ισχυρό σουτ, πες με ένα Γερμανό και ένα Βραζιλιάνο. Ο Έντερ ήταν ο Βραζιλιάνο. Μπράβο. Σε πολύ καλή κατάσταση. Και Γερμανό ήταν ο Μπρέμε. Ναι, δεν ήταν ο Μπρέμε. Ο οποίο Μπρέμε, να ξέρει, έχει οικονομική εξαθλίωση. Ναι. Ναι. Ανδρέας Μπρέμε. Ναι, παγκόσμιο πρωταθλητή. Του 90. Το 90. Ο οποίο τι έκανε, εκείνο το πέναλτι. Και με, το 90 είχε κερδίσει η Γερμανία 1-0 με πέναλτι. Εκεί τη στοίχημα χάνω. Άκουγα μόνο εγώ που τι τίμησε τώρα. Έχω πάρει με ένα φίλο μου στοίχημα. Γκολ πρώτο ο Ματέος. 300.000 δραχμές έχουμε παίξει. 1990. Ναι. Ο Ματέος εγώ παίρνω. Και κερδίζει πέναλτι. Που βαρέει τα πέναλτι ο Ματέος. Όλα ο Ματέος τα χτυπήσει πιο μπροστά. 4-4. Και λέω πανηγυρίζω εγώ, λέω φέρτε τα λεφτά, τι έκπτωση να σε κάνω, τι cash out. Εγώ από τότε, εγώ ήμουν ο προφήτης στον cash out. Ναι. Δώσε 150.000 να μην το στάρει καθόλου και τέτοια. Ναι. Και ενώ περιμένω το Λόταρ Ματέος, αυτή τη μυθική μορφή του γερμανικού ποδοσφαίρου, να πάει να χτυπήσει το πέναλτι, πηγαίνει ο Μπρέμε. Ο οποίος Μπρέμε το χτυπάει με το δεξί, αν θυμάσαι. Δεν το θυμάμαι. Με το δεξί. Και η μπάλα πηγαίνει μέσα. Πέπει στον Ματέο και στον ίδιο αγωνία. Γερμανό που έχει καλό σουτ. Ναι. Ο Ρότ. Ο Ρότφιλ, ναι. Ναι. Ο ναι. Του Μπρέμε είχε καλά πόδια. Ναι, αλλά δεν ήταν σε αυτή την κατηγορία του over, over the top. Ναι. Λοιπόν, για πες μου λίγο. Τώρα ξεκουράζονται τα παιδιά, τα δικά μας, και εννοούμε οι μελλοντικοί ταμπλούχοι, έτσι όπως τα αντιμετωπίζουμε. Εσύ κράτα τις άμυνες, εγώ θα κάνω τις επιθέσεις μου. Είναι οι μελλοντικοί ταμπλούχοι. Καθένας το ρόλο του φίλου. Ο καθένας το ρόλο του. Σε 150 μέρες από σήμερα, έτσι, θα λένε, θα έχουν στον κυβότιο των αναμνήσεών τους τον double με τον Μπάοκ. Και θα αλλάξει η ζωή τους ουσιαστικά προς το καλύτερο ολονών. Και εμείς θα γεμίσουμε μέσα τη εσωτερική εφορία. Εφορία. Όχι εφορία από αυτή που πας και πληρώνεις τα τάξεις. Έτσι την άλλη την εφορία. Τίποτα. Τώρα ήταν να πληρώσω εφορία και μου είπε, άργησα 10 μέρες και μου λέει 2,45 λέει τόκος. Όλα τα μάνα είναι 2,45. Άστο λίγο ακόμα. Ναι. Άστο και τα πούμε. Τελευταία δόση. Να μην νομίζω ότι δίνουμε και μπροστά. Στάβω εγώ κάνοντας έναν απολογισμό αυτού του τετραμήνου που είμαστε μαζί. Ήθελα να πω ότι το πιο σημαντικό είναι ότι προσπαθήσαμε να αλλάξουμε και κατά ένα μικρό ποσοστό το πετύχαμε, τον τρόπο σκέψης αρκετών. Έτσι. Να τα βλέπουν έτσι τα πράγματα πιο απλά και πιο πλατιά. Αλλάξαμε μια ονομασία σε μια οδό. Εννοείται, φίλε. Έτσι, πλέον οδός Ιβάν Σαββίδη. Ιβάν Σαββίδη είναι Κλεάνθους. Ευελπιστούμε ότι αυτό θα το καταλάβει σε κάποια στιγμή ο μεγαλομέτωχος το τι αγώνα έγινε από εδώ πέρα. Ναι, και πόσοι έχουν απειληθεί για να. Άπειροι. Πήραμε μόνοι μας. Ναζιστικά θα έλεγα, φασιστικά, ναι. Και αλλάξαμε μια ονομασία έτσι. Μόνοι μας. Γιατί έτσι πρέπει να είναι. Με φουσκωτούσε τα παιδιά πηγαίνουν δεξιά και αριστερά. Ναι, ναι, και τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε, αφού ήταν το θέλημά μας. Και πρέπει να τονίσουμε ότι μιλάω σε προσωπικό επίπεδο. Εγώ χρηματίζομαι και μάλιστα εύκολα. Ναι. Δεν θέλω να σκεφτεί κάποιος, δεν θα τα πάρει ο βασιλιάς, είναι λυμένο το οικονομικό, δεν έχει προβλήματα. Όχι. Όχι. Να τα ξεπεράσει ναι. Αυτούς τους ενδιασμούς. Ναι. Γιατί η ζωή είπαμε τι είναι, ένα τελείο το δούνε και λαβίν. Ναι. Συμφωνούμε σε αυτό. Ναι. Ωραία. Θυμίζεις υπουργό του Πασόκ. Ναι. Εντάξει. Είσαι ξεκάθαρος. Ξεκάθαρος. Αν ο Ιβάν Σαββίδης αισθανθεί κολακία από το γεγονός ότι ένας άνθρωπος έδωσε μία μάχη. Μάχη, κανονική και συνεχίζει. Για να υπάρχει οδός στο όνομά του και μάλιστα όχι κάποια λεωφόρος, αλλά όχι και στενάκι. Όχι στενάκι. Κομβική οδός. Κομβικότατη είναι. Φίλοι, κομβική οδός και Δήμο Θεσσαλονίκης, όχι Δήμο Πηλέας. Ωραία. Και στα Κατσάβραχα. Οι ταξιτζίδες που μπαίνεις μέσα την μαθαίνουν σιγά σιγά όλο ένα και περισσότερο. Λέω όταν πάω στο γήπεδο, λέω Ιβάν Σαββίδη με Διογένους και δεν λένε τίποτα. Ναι, τέλος, το μάθαν. Το μάθανε. Ναι. Να μιλήσουμε λίγο για τα πρωταθλήματα του τριημέρου, τα μεγάλα πρωταθλήματα. Δεν είπα νούμερο. Ναι. Βασιλιά μου, δεν είπα νούμερο. Ναι, για ότι αν θελήσει ο Σαββίδης να σου δώσει 1 εκατομμύριο ευρώ. Ναι. Και θα χρωστάει τα υπόλοιπα. Ναι. Ναι, γιατί τα εκατομμύρια όπως καταλαβαίνεις. Ναι, ναι. Σε άλλους μπορεί να φαντάζει κάτι εξωπραγματικό. Όχι, σε 12 μέρες. Ναι. Σε εμάς είναι κάτι το οποίο θα κινηθεί. 12 μέρες. Θα νιώσουν πάρα πολύ καλά. Θηλυκό κόσμος της πόλης. Μαγαζιά της πόλης. Ναι. Φίλοι, γνωστοί, άγνωστοι. Ναι. Που χθες μπαίνει ένα γκολ καλό σε κάποια στιγμή ενός φίλου. Έτσι και έχω δίπλα μου ένα παιδί φίλος μου χρόνια πολλά. Έτσι και ακαριέα εισπράττει αυτό που πρέπει να εισπράξει. Όχι, θα σε πω, θα μου πει του είπα, αλλά δεν πρόλαβα και ήρθε το νωρί. Ήρθατε λίγο πιο νωρί και δεν σα περίμενα. Κατευθείαν. Θα έχει άλλο ένα μότο ζωή, είναι να τελειώνουν οι δουλειέ. Ναι. Είναι κάτι αντίστοιχο με το κάλιο 5 και στο χέρι. Παραδείγματο και καρτέλι. Ναι, αυτά τα περίμενε και τα τέτοια. Αλλά ξέρει, τα ενίγματα μα μπερδεύουν. Το γοργόν και χάρη έχει ή όποιο βγάζει τη σκοντάφτη.
Όπως βολεύει τον καθένα να τα δουλεύει. Είναι μαντίο των αδελφών, νίκης αφήξης. Να μιλήσουμε λίγο για πρωταθλήματα έτσι, Αγγλική, Αγγλία, για Γερμανίες και ιστορίες. Τεράστια Λίβερπουλ πήρε προβάδισμα. Η Λίβερπουλ λοιπόν πήρε προβάδισμα. Έτσι. Απίστευτη γιατί... ομάδα. Εντάξει, πάρα πολύ καλή ομάδα. Νογκόλ βγήκε. Βγήκε νογκόλ. Εγώ πίστευα ότι η Γκουρφ θα σκοράρει. Είχε φασούλες. Είχε, μπορούσε να το κάνει γκολ. Αλλά και πιο μπροστά από το μήνυμα. Το κλείδωσε το δεύτερο. Θα τη λέγαμε αυτή την κλασική έκφραση που λέμε επαγγελματική νίκη. Ναι. Ήταν καλύτερη, άξιζε τη νίκη. Μα και δεν γίνεται να πάρει πρωτάθλημα χωρίς τύχη, επαγγελματική νίκη και ισορροπία γενικότερα. Το κομβικό κομμάτι της Λίβερπουλ ήταν να μπει στο παιχνίδι ο Φαμπίνιο. Ο οποίος είναι εκπληκτικός, φίλε. Από τη στιγμή που μπήκε ο Φαμπίνιο στο παιχνίδι του. Από τη Μονακό απαιτήθηκε, όσο δεν γνωρίζω. Ναι, δηλαδή μπήκε ένα κορμί ψηλό. Με καλή ταχύτητα, με aggressive κατάρτιση. Και που στέλνει την παλίτσα σωστά. Ναι, πολύ μπροστά. Ωραία. Άλλαξε καμπάκι level η Liverpool. Κερδίζει πιο εύκολα. Είδες ότι ο Κλόπ τον άφησε λίγο, δεν τον έβαζε, δεν τον πίεσε. Μα έχει κάνει και δήλωση. Δεν μπορούσε κατευθείαν να μπει. Έχει κάνει και δήλωση. Ο Κλόπ, ο οποίος αναμφίβολα συγκαταλέγεται στους 5 top αποντές αυτή την εποχή. Δεν τυχαίνει η Dortmund που έφτιαξε, ρε φίλε. Οι άλλοι μετά που ακολούθησαν την Dortmund. Είδες όμως τη φυσιολογική εξέλιξη έχει. Mainz, Dortmund, Liverpool. Όλο ένα και καλύτερο. Ναι. Εμένα μου αρέσουν αυτοί οι προπονητές οι οποίοι παθιάζονται κιόλας όταν κάτω στον πάγκο μια ομάδα που το ζούνε. Θυμάσαι κάποτε είχαμε ένα Μπέγκσον στον ΠΑΟΚ που έμπαινε γκολ και σημείωνε. Ναι. Το θυμάσαι και στον Παναθηναϊκό, ένα Σουηδό. Αυτό που έβαζε τριπλές προπονητές και τα παιδιά μας τον φάγανε. Ναι, φίλε τώρα. Ναι. Δεν γίνεται να βάζει γκολ ομάδα και εσύ να σημειώνει σαν προπονητή ότι είμαι προγραμματία και δεν με νοιάζει. Δεν μ' αρέσει. Σόφα. Εγώ θέλω προπονητές τύπου Κόντε, έτσι που αγκαλιάζει του φιλάδε. Όχι όμω καραγκιοζλίκια, να έχουν ένα μέτρο. Να ξέρουν ποιο γκολ θα πανηγυρίσει. Όχι αλέφαντος. Ναι, όχι, μην φτάσουν στο άλλο το σημείο. Ναι. Ξέρουν αυτοί. Όλοι ξέρουν ποια είναι τα λεπτή γραμμή. Είναι λεπτή γραμμή. Είναι λεπτή γραμμή. Ναι, επειδή η πίεση καμιά φορά σε οδηγεί να ξεπερνάς τις λεπτές γραμμές, πρέπει να έχεις τρομερή εσωτερική υποδομή, ωραία, για να μπορείς να ελέγξεις αυτό το πράγμα. Να ξέρεις. Γι' αυτό Κλόπ είναι μάγκας. Πάμε τώρα σε άλλη μια ερώτηση. Πάλι σε έναν προπονητή ο οποίος πλέον δεν κάθεται κάτω από τον πάγκο μιας μεγάλης ομάδας, στην άκρη του πάγκου μιας μεγάλης ομάδας. Oh. Και αναφέρομαι στο Μουρίνιο. Mm-hmm. Θεωρείς ότι θα είναι στεναχωρημένος τώρα με τα 20 εκατομμύρια ευρώ, πόσα είναι αντίστοιχα σε λίρες που αποζημιώθηκε για να φύγει από την ομάδα? Είναι εγωιστής, δε. Είναι έχει θέμα. Yeah. Αυτός. Δεν θέλω όμως με σολομόντια απάντηση τώρα σε αυτό που θα σε ρωτήσω. Είναι πετυχημένος ή αποτυχημένος στη Manchester United? Αποτυχημένος. Αποτυχημένος. Κάνω εγώ κάνοντας το συνήγορο του διαβόλου, θα σε πω ότι. Πήρε το Europa Link πέρσι. Οι εταιρείες είναι ΑΕ. Ναι. Ανώνυμες εταιρείες. Οι ποδοσφαιρικές. Ωραία. Πες μου πόσα λεφτά έβαλε μέσα την United και θα σου πω αν είναι πετυχημένος ή όχι. Πάντα είναι το χρήμα πρώτο. Θα βάζει τα λεφτά. Πάντα. Μισό λεπτό, φίλε. Δηλαδή, αν ο Γκουαρδιόλα, κατ' εμέ, ο κορυφαίος προπονητής των τελευταίων 10 ετών. Ναι, συμφωνώ. Δεν πάρει και φέτος Champions League. Γιατί δεν έχει πάρει Champions League με τη City. Βεβαίως. Ωραία. Θα είναι αποτυχημένος. Ανάλογα τα κόστη. Τα κόστη είναι, γιατί ψωνίζει συνέχεια. Αυτό σου λέω. Ρε. Αν τα κόστη είναι τεράστια, σταθερά από το, είναι αποτυχημένο. Από το καλύτερο βάθος. Αν δεν πάρει το Champions League έχοντας το 10ο budget, δεν πιστεύω ότι είναι αποτυχημένο. Η United έχει μεγαλύτερο budget από τη City. Η United, γι' αυτό πήγα να σε πω τώρα, με Παύλα, έχει μεγαλύτερο budget. Ναι. Και είναι 20 βαθμούς πίσω. Ναι, πήγαινε. Και η City έχει ταυτότητα. Η United δεν έχει ταυτότητα. Μην την κοιτάξω τη City που είναι στα κάτω τη. Και οι τρεις ομάδες του Guardiola, έτσι, και η Barcelona. Έδωσε τη δικό της ταυτότητα και στην Bayern έπαιζε εκπληκτικό ποδόσφαιρο συνδυάζοντας τα σωματικά προσόντα των παιχτών με τεχνική κατάρτιση. Και στη City την εξφενδόνησε, την άλλαξε. Είναι ομάδα του προπονητή. Η United δεν ήταν ομάδα του προπονητή, ήταν ένα συνοθήλευμα. Και είδες τώρα τι έγινε. Έφυγε, αμέσως πήγανε σε μια μεσαία φυσικά ως κακή ομάδα. Θα πέσει σίγουρα, δεν το συζητάμε. Πήγε και έκανε 1-5 διαπεριπάτου στο Cardiff, στην Ουαλία. Σε αποθεώνει το μεγαλύτερο λαμόγιο διαιτητή. Ναι. Δεν λέω το άθλημα και θα καταλάβουν όλοι ποιο άθλημα είναι. Και τι λέει ακριβώς? Τι μορφή είναι αυτός, κλαίω απίστευτες ατάκες, λέει. Τα παίρνει από όλους. Ναι. Από όλους τα παίρνει. Ναι, εντάξει. Δηλαδή μπορεί να είναι εκπαιδευτήρια. Θα πάρει μια. Δουλειά είναι. Ναι, ναι, δουλειά είναι. Δεν μπορείς να φάει. Έξι χέρια έχει. Η θεά κάλλη. Ωραία. Και μόνο σε παιχνίδι του ΠΑΟΚ δεν μπορούσαμε να το στήσουμε. Να στήσουμε τα λεμόνια έξω και να. Ναι, εννοείται. Να κάνουμε ένα διαλυματάκι έτσι light αυτό που έχουμε να πούμε ένα νεράκι. Φέρε ένα ουισκάκι ψηλό, διαλυματάκι. Ναι, ένα διάλειμμα. Μας τρώνε με τένις στη Σταυρούπολη. Με τένις φαγώνεσαι. Εδώ τώρα δεν βλέπεις. Τα ταχεία αυτά είναι για τένις στη Σταυρούπολη. Εντάξει, φίλε, καλά. Στην Επτάλοφο, να σου πω κάτι. Στην Επτάλοφο, όταν κάνανε το πρώτο γήπεδο με τένις, περνούσαν εκεί οι ντόπιοι και νομίζαν ότι είναι βόλια για νάνους. Ναι, ναι, σου λέει. Δηλαδή, πραγματικά, ο Χρήστος είναι από Επτάλοφο, είναι μάρτυρας. Ναι. Κάνανε και στη Φιλοπούπολη, εκεί δεν κάνανε κάτι τένις που είχαν κάνει.
κοιτούσαν σαν ηλίθι. Δεν μιλάμε όταν βάλα το Σεντριβάνι στην πλατεία του 70 κάτι. Εκεί σοκ, σοκ. Σοκ, σοκ, σοκ. Κοιτούσαν τις τρύπες και βγαίνει το νερό, τους ψηλούσε. Πώς γίνεται αυτό. Τα παιδιά καθυστερημένα και όλα, να ξέρεις. Όλα. Όχι, δεν είναι. Στην Πτάλοφο. Δεν μιλάμε για καθυστερημένα. Στη Θεσσαλονίκη όλοι είναι ωραίοι. Το ξέρω ότι είναι ωραίοι, αλλά εκεί στην Πτάλοφο ειδικά. Τα παιδιά είναι καθυστερημένα, φίλε. Πάμε μια μέρα εκεί. Εκεί στο Κουτιάν και απέναντι στο Τούβλο, να τους πιάσουμε όλους λίγο γύρω-γύρω. Να δεις, τα παιδιά είναι προβληματικά. Ας σου πω κάτι τώρα, το Τούβλο κάθεται εκεί στο καφέ του και μαλώνει για τον ΠΑΟΚ. Αλλά κράζει. Είμαστε πρώτοι, αίτητοι, το έχει κράξει. Εντάξει, αυτό είναι, φίλε, είναι ίδιο του ΠΑΟΚ, των ΠΑΟΚΣΙΔΟΝ φιλάθρων, όπως όμως και των άλλων των σωματείων. Τώρα είδες τι έπαθε ο Άβζε, φίλε. Τι υποθέτεις. Όχι, δεν είναι προχθές στο μπάσκετ. Τι ωραίοι που είμαστε εδώ, δεν αναφέρουμε καθόλου. Δεν το είπαμε, πάμε να το περάσουμε αχτύπητο. Όχι, απλά βγήκαμε πλούσια του χολαργού φωτογραφία. Ο χολαργός δηλαδή. Η ομάδα μου. Νίκη. Δηλαδή... Ξέρεις ποιον λοιπόν τι είχα στο χολαργό. Ποιον. Τον Πάπη Τενέ. Άντε. Ναι. Ο Τενέ ξεκίνησε από τον Αθηναϊκό, στα χαμηλά ήταν Αθηναϊκό τότε, το Ξαβίρουνα και τέτοια. Και μετά είχε έρθει χολαργό στα πρώτα του βήματα. Με έβαζε δεξιμπάκ. Αγανάκτηση του ήταν. Δεν σε λέγε, αλλά και λίγο πιο εδώ από το δεξιμπάκ. Όχι, δεν βγαίνω, δεν μπαίνω στο κέντρο ποτέ. Α, ήσουν αμυντικός, αμυντικογενής. Ναι. Όχι, δεν ήμουν αμυντικογενής, αυτός μου λέγε. Αυτός έλεγε να είσαι. Ναι. Κάτι θα έβλεπε. Ναι. Δεν είδε και πολλά προσόντα μπροστά σου. Λοιπόν, η Λίβερπουλ στην Αγγλία, φίλε μου, γιατί λέγαμε για Λίβερπουλ και την αφήσαμε. Είναι αίτητη. Έτσι. Έλα εδώ, πολλά μου δίνεις. Έγινε λάθος τα ρέστα από το κοριτσάκι, έλα λίγο. Αγοράσαμε κάτι, έτσι θα μπείτε μέσα. Αφού πήρα δύο, δύο ευρώ το ένα δεν κάνει. Κάτσε εδώ. Άσε με να σου το πω εγώ. 2 ευρώ το ένα όταν κάνει αγάπη μου γλυκά, τα 2 κάνουν 4. Ναι. Αύριο με φέρεις 6, εσύ με φέρεις 8, θα μπεις μέσα. Εντάξει. Κάναμε ότι είμαστε έντοιμοι, μην φανταστείτε ότι είμαστε έτσι σε όλες τις εκφάσεις της ζωής μας. Δώσαμε ένα 2 ευρώ. Ο κοριτσάκι μας έδωσε παραπάνω. Δηλαδή, αν μας έδινε 20.000 παραπάνω κάποιος μεγάλος, δεν θα είχε την ίδια αντιμετώπιση. μετά την απομάκρυνση του ταμείου, δεν λάθος αναγνωρίζεται. Ναι. Στο 2 ευρώ φοβάμαι ένα προσωπείο καλού. Και αγαθού. Σαμαρίτη. Ναι. 48 βαθμούς η Λίβερπουλ, οι φίλοι μας. Έτσι, 27 χρόνια μετά θα πολεμήσει για τον τίτλο μέχρι τελευταίας βανίδος του αίματος. Με τη City, η οποία έκανε ήττα έκπληξη, έχασε με 2-3 από την Crystal Palace. 44 βαθμούς. Ομάδα απίστευτη η Tottenham. Πέρασε ισοπεδωτικά από την Everton, από τον Goodison Park. Όταν βλέπω την τότε να μου 2-30 όπου και να παίζει, την κουπανάω να ξέρεις. 42 βαθμούς, 2-6. Χάθηκε η μπάλα, κρύφτηκε. Εκπληκτικό ποδόσφαιρο. Επιθετικό, μπράβο στον Ποκετίνο. Αυτός είναι. Στο Μάκη Γκαγκάτση βασικά. Αυτός είναι ο Ποκετίνο. Ο Μάκη Γκαγκάτση φεύγει από τις ιδέες της Λίγκα και πάει προπονητή την τότε να μου. Είναι οι ίδιοι. Βάλω τους δίπλα-δίπλα, κλάψεις. Και ήττα έκπληξη επίσης της Τσέλσι μέσα στην έδρα της από τη Λέστερ με ένα γκολ του Βάρντι. Και εστιάστε στη Λέστερ, στον παίκτη που ακούει το όνομα Μάντισον. 23 ετών, γλυκό χαβάκι, ωραίες υποδοχές. Από το πουθενά το βρήκα. Β' Championship. Φτηνό δουλειά. Μην νομίζεις, εγώ ήμουν 20 εκατομμύρια ευρώ, φίλε, 17 εκατομμύρια λίρες. Αλλά θα πουληθεί 60. Ναι. Σε ένα χρόνο μέσα, δηλαδή, θα τριπλασιάσει την αξία του. Η Championship είναι τριπλάσιο κόστος από τη Super League. Ναι, είναι αμφίβολα, φίλε, τι λες το Championship. Έχουν αυτοί στο τέλος της χρονιάς για το οποίο θα ανεφεί κάνουν το μάτς των 150 εκατομμύρων. Δεν κάνουν των 200 εκατομμύρων όταν θα ανέβει. Η φούλα μου τα πήρε αυτά τα λεφτά φέτος. Τι έβαλε ο Τόντιτς, το είδες στην εκλογή μου. Το πήγε παράταση ο Τόντιτς. Εντάξει, ο Τόντιτς είναι φίλε. Άσο, το NBA είναι τρέλα και αυτό. Δεν μας αφήνει να κοιμάμε. Το βάλαμε στη ζωή μας και είναι τρέλα. Γαλλία. Πάρει στη Ζερμένη, είπαμε ένα πρωτάθλημα που τσάμπα γίνεται, κέρδισε πρώτη φορά δύσκολα, ας πούμε, γιατί έβαλε τα συχάματα της Λίλ. Τα συχάματα της Λίλ. Παίζω όλη. Η Λίλη, η οποία προηγήθηκε την Τουλούζ με 1-0, έχει παιχτεί από παντού. Έτσι, κατά ένα μαγικό τρόπο. Πώς γίνεται αυτό ένα μάτσο, παιδί μου, να διαδίδεται έτσι τόσο γρήγορα. Έτσι, και η Λίλη το 1-0 του ημιχρόνου και όλοι μπράβο, καλά πάει. 1-1, 1-2 η Τουλούζ. Εγώ παίζω να μπει ένα γκολ μετά το 70 σε όλα. Εντάξει, έχει λογική αυτό. Και μπαίνει σε όλα εκτός από αυτό που ήταν πιο άνω κάτω. Τη Λίλη με την. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, φίλε. Θα πούμε και για τη Football League, μη στέλνετε μηνύματα. Θα πούμε για τον Ηρακλή που αργιάζει, εισαγωγικά. Κάντε και καμιά ήττα και στον Ηρακλή θα σας παρεξηγήσουν. Ήττα ή Μαρτών. Μόνο τα Γιάννα κέρδισαν διάμεσα. Κύπρο. Ναι. Κύπρο και. Στο μεταξύ, ο Απόλλων Καλαμαριάς ήταν μια ομάδα η οποία μαζεύτηκε την τελευταία στιγμή. Έξι παίκτες είχε ο Απόλλων Καλαμαριάς όταν οι άλλοι είχαν τελειώσει την προετοιμασία τους. Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Και στέκονται περήφανα, έτσι. Μπράβο. Το παλεύουν. Μπράβο τους.
Αφήγουμε λίγο από την Καλαμαριά, γιατί ήρθαμε λίγο πολύ. Να ξαναπάμε λίγο μια βόλτα στη Γερμανία. Να αναφερθούμε και σε αυτό το ποτάθλημα που σταμάτησε πλέον και θα ξεκινήσει ξανά στις 18 πρώτου. Δηλαδή εντάξει, 23 μέρες μόνο, δεν είναι πολλές. Άλλες φορές ξεκινούσαν μέσα Φλεβάρι. 2 μήνες κανένα. Ναι. Εντάξει, τώρα το φτιάχνουν και για μένα. Σου λέει δεν γίνεται να μην παίζουμε καθόλου, μας περιμένουν. Ναι. Η Ντίσελντορφ έκανε ένα διπλό με στο Ανόβερο, πολύ κεντρικό, θα διεκδικήσει τη σωτηρία της. Ναι. Η Λειψία σε ένα μάτς πάρα πολύ ωραίο. 2-0-2-2-3-2. Εκατέβωθεν ευκαιρίες, ωραίο μάτς. Μας πλήρωσε τα γκολ εκεί. Ναι, καλό μάτς. Η Μπάγκερ του Λεβερκούζεν, αυτή η ομάδα δεν είναι για στοιχηματισμό, είναι πώς θα ξυπνήσει ο ένας και ο άλλος. Αλλά το δεν έβγαλε τον Άσο. Εύκολα. Και εύκολα. Είναι... Έχουν ποιότητα, αλλά είναι ανισόρροπη, φίλε. Έχουν, πολλούς... έχουν πολλά ποδοσφαιρικά project. Άκου να σου πω. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες δουλεύουν κάποια project. Τα βγάζουν από τις ακαδημίες και τα δουλεύουν. Έχουν 4-5 παίκτες λοιπόν αυτή την περίοδο που τους δουλεύουν. Όταν αυτοί να πούμε παγιώσουν μια σταθερή απόδοση, ναι, θα ανέβει ένα επίπεδο πάνω. Έτσι, τώρα είναι μία έτσι, μια γιουβέτσι. Ναι, ναι. Όταν έχει 4-5-19 χρόνια στην δεκάδα σου, ρε φίλε, δεν μπορεί. Είναι λογικό ω ένα βαθμό. Όσο μεγάλο ταλέντα και να είναι. Είναι η βέβαια σε εξοικειωθεί εκεί σε δίκες, σας κάνουν τις μεγάλες δίκες, θα συνεχίσουν, ναι, ναι, και μετά τον αριθμό. Ας κάνουν καλαϊκό δικαστήριο, θα θυμηθούν τον παλιά. Ναι, 0-1 η Φράιμπουργκ πέρασε και αυτή από εκεί. Ωραίο μάτς είναι το Στουτγκάρδη Σάλκε, όλος παραδόξος. Βγήκε το over που σου παραδόξω. Over βγήκε και εύκολα. 2-10 over στην Γερμανία θα το κοπανάς, ό,τι και να είναι. Με ένα πόδι να είναι εκεί 22. Έχει, έγινε. 0-2 η Σάλκε, 1-2 πήγε να μπει στο παιχνίδι. Στο αμέσως επόμενο λεπτό 1-3 και κόκαλο τα περιστέρια. Έτσι. Ενώ η Μπάγερν, είπα εγώ, θα ξαναχάσει τώρα στην τελευταία αγωνιστική. Δεν ήταν κακή η Άιντραχτ. Δεν ήταν κακή η Άιντραχτ. Παίχτηκε το παιχνίδι. Και στο 0-0 έχει, ναι, φάσεις, και στο 1-0 έχει φάσεις η Άιντραχτ. Ναι. Με τα κλάταρε, εντάξει. Είχαν φάσεις, 0-3 το βγήκε. Και εκεί πιάνουμε το over, φίλε, που κάναμε το λάθος και το παίξαμε. Με εκείνη την πατσαβουριά του Ραφίνια, κατά λάθος γκολ. Έτσι. Η εύνοια. Έτσι γίνεται. Είπαμε, η γκίνια είναι ωκεανός και η εύνοια σταγόνα. Ψάξε να βρει τη σταγόνα τώρα εσύ. Λοιπόν, να πάμε λίγο Ιταλία, στη γειτονική μας Μπότα, κατά το γεωγραφικό χάρτη. Η Λάτσιο κέρδισε εύκολα την Κάλιαρη με 3-1. Και άσο και όβε, παίχτηκε αυτό στην Goalbet, σε αυτή την κορυφαία στοιχηματική εταιρεία. Παίξτε και σήμερα ό,τι μπορείτε. Μπέστε να παίξετε σήμερα. Μπα, για καζίνο σας βλέπω, για καμιά ρουλέτα ή για κανένα blackjack. Γιατί θα είστε άξιοι της μοίρας σας αν κάνετε να ασχοληθείτε με Ινδονησίες, με Συρίες, με Δαμασκό, με Βηρυτό και με το ό,τι να είναι. Να είχαμε να λέγαμε. Δεν έχει νόημα σήμερα να στοιχηματίσετε σε ποδόσφαιρο. Έτσι, δεν έχει κανένα μάτσε, φίλε. Πού να μπει και να μπλέξει. Αναξιολόγου. Πιο καλά, μπες στο καζινάκι σου και παίρνει την ώρα. Ή πιο καλά, κλείστε τα σήμερα. Κλείστε τα κουμπιά και πάρτε το φίλο σας. Black Jack, φίλοι έτσι, σας. Άκουρα, ας σου πω τώρα. Είναι blackjack, ένα εκατοσταρικάκι να βάλεις. Ναι. Και να παίζει ένα και να το πατάς. Ναι, περνάει η ώρα. Η Μίλαν, η ντροπή και έσχος αυτή η ομάδα πάλι. Ναι. 0-1 από τη Φιωρεντίνα. Όποιος βρει κάποιον να κυνηγήσει. Πάει και κάνει σεξ με τη Μίλαν. Είναι απίστευτο το που γίνεται. Δηλαδή εκεί δεν βλέπουν ότι αυτός ο Νάνος, ο Καντούζο, δίνει προσφέρει απλόχερα την καταστροφή στην ομάδα. Απέτυχε στον Όφη. Δεν το θυμάμαι εγώ που έβγαινε σε έξαλλη κατάσταση σαν νέος αλέφαντος και έβριζε τον δίπλα του τον απέναντί του. Ήθελε να μαλώσει με τον οποιοδήποτε δημοσιογράφο. Ο Ιταλός αλέφαντος. Ναι. Φύγει στη Μίλαν. Και του κάνανε και συμβόλαιο ανανέωση. Ποιοι είναι αυτοί που διοικούν εκεί πέρα. Μπράβο. Λοιπόν. Κυνηγάμε από εδώ και πέρα τον τερματοφύλακα της Έμπολη. Το ζώον αυτό. Της Έμπολη. Ναι, ο οποίος πνίγει το τρίτο και το τέταρτο γκολ, πνίγει κανονικά. 2-4 με τη Σαμπντόρια. Ναι, ναι, ναι. Εκεί που σοφαρίζουμε και πάμε να βγάλουμε τον Άσο. Τρώει ένα. Έμπολη. Ναι. Το διπλό πρέπει να βγάλει. Όχι, τον Άσο πρέπει να βγάλω. Έμπολη από τώρα. Ναι. Το σύχαμα τρώει ένα κάτω που. Δηλαδή δεν τρώγεται. Δεν το είδα αυτό. Δεν τρώγεται. Και το δεύτερο το τρώει από σέντρα στην κλειστή του γωνία. Ναι. Το τέταρτο γκολ. Αρκετό τώρα... κόσμο πήρε μαζί τη Νάπολη και το μη όβερ τη. Έμεινε στο 1-0 με τη Σπαλ. Τη δέχτηκε ο όγκο στοιχημάτων αυτό. Νάπολη Σπαλ, φίλε. 1-80. Ναι. 76. Ναι. 1-0 με αίμα ψυχή. Σου είπα, αυτοί είναι πως θα ξυπνήσουν οι κοντοί μπροστά. Μπορεί να τους κουμπώσει ο αντίπαλος. Δεν είναι, είναι δεν είναι ρε φίλε η Bournemouth που έχει standard over. Ωραία. Η Νάπολη ή θα της βγει το παιχνίδι και θα βάλει 4-5 ή θα το κλειδώσει και θα ψάξει το μισό 0 γιατί πίσω είναι καλή. Και από την άλλη, η πρωταθλήτρια για το 2019. Η μεγάλη κυρία. Χωρίς να είναι πολύ κυρία, καλή, έχει χάσει βέβαια. Ο Κριστιανός έχει χάσει τον γκολ. Μπορούσε να βάλει 4 γκολ. Απλά ένα διάστημα από το 65 μέχρι το 85 η Ρώμα ψηλό έπαιξε. Εμένα αυτό που παίξει με κάνει ιδιαίτερη εντύπωση στο Γιουβέντος είναι ο Μάντζουκιτς, ο οποίος και στο πέρασμά του από την Μπάγερν ήταν εξαιρετικά επιτυχημένο και στην Ατλέτικο Μαδρίτης και τώρα στη Γιουβέντος που έχει βγει. Και ποτέ στη φυσική του θέση. Αυτό πήγα να σε πω, με πρόλαβες. Δηλαδή φαντάσου πόσο καλός είναι ο παίκτης αυτός που ψάχνει χίλιους τρόπους ο προπονητής του
Έτσι, αυτός ο πολύ πετυχημένος ο Αλέγκρι, προπονητής 7 χρόνια, 7 από τα αθλήματα Γιουβέντους, να τον χωρέσει πάντα στην ενδεκάδα. Γιατί είναι έμπειρος, δε φίλε. Προσφέρει τα μέγιστα. Πάλι έγινε μια σέντα, μια πολύ ωραία γκολ. Κεφαλιά να σκάσει κάτω. Ο Κριστιάνο, αυτό μου αρέσει όμως που έχει. Έχει ένα απίστευτη, όχι ποδοσφαιρική αλητία και θράσος μαζί. Είναι πλεονέκτης στον έπακρο βαθμό. Χάνει ένα γκολ και πάει, χτυπάει τα δοκάρια, χτυπιέται κάτω. Αμάν τι έγινε, τρελαίνει το μυαλό του. Αυτό είναι καλό, έφυλε. Αυτό τον βοήθησε πάρα πολύ για να γίνει ο δεύτερος αυτή την εποχή ποδοσφαιριστής στον κόσμο. Γιατί κυρίες και κύριοι, να ξέρετε, ο Ρονάλντο είναι δεύτερος. Όχι 4, όχι 3 Champions League σερί, αλλά 8 να πάρει. Τον Άνω δεν μπορεί να το φτάσει κανένας. Και μιλάμε για τον Άνω, έτσι τον κορυφαίο παίκτη όλων των εποχών, τον Λιονέλ Μέση. Αυτό που διατάζει την μπάλα να πάει όπου θέλει, ό,τι ώρα θέλει. Τι λέει, θα πας εκεί μπάλα, θα σταματήσεις καθώς πηγαίνεις, θα στρίψεις, θα πιεις ένα νερό, θα πιεις ένα ουσκάκι και μετά θα κατέβεις στα πόδια του Σουάρες να σε κάνει γκολ ή οπουδήποτε αλλού. Σταύρο, ό,τι είμαι συγκεκριμένη. Ο συνάδελφος μου λέει, η Λεβερκούζεν έβγαλε τον Άσο και απέλησε τον προπονητή. Ναι, δύο νίκες έκανε και τον απέλησε. Και την προηγούμενη αγωνιστική κέρδισε. Αυτά είναι καινούργια. Ναι. Έτσι, τώρα κερδίζεις, ξέρεις τι γίνεται. Λες να έχει περάσει αυτή η φιλοσοφία του Αγγέλου. Του Αγγέλου, του προπονητή του, ότι άμα κερδίζεις, τάξεις μόνο προβλήματα, ενώ η ήττα σε κάνει μια σιγουριά, σε κάνει καλύτερο. Ναι, οπότε ήττα στην ήττα πολύ καλύτερος. Ναι. Καρέι τον κορυφαίος όλων. Αφού και ο κυρίος προπονητής του Άρη που ήρθε. Ναι, λέει, εγώ συνέχισα. Φεύγουν 17 από τους προστάτες, τι κάνετε, ρε. Χαζέψετε. Ναι. Να κάνουμε καμιά νίκη, να έχουμε άλλα. Να έχουμε άλλα. Και ξεκινάει ο χωραγός, φατακιούτα. Και ο Αγεκμπένι έβαλε το. Θυμάστε το Αγεκμπένι. Αγεκμπένι, α, Νιγηριανός. Νιγηριανός που έβαζε στον Ολυμπιακό με τη Μακάπη, είχα βαθιά γκολ και μετά πήγε στην Εύερτον. Ναι, ναι, ναι. Αυτό το βάλε το δίκητη. Κάπως έτσι λέγεται. Σε μια στιγμή η Goal Bet στο live έπαιζόταν ο Άρης στο μπάσκετ 1-0-3. Και 15,25 το διπλό του Χολαυγού. Βάλε 20 ευρώ. Δεν το σχέθηκα καθόλου, το πέρασα, χτύπητο εντελώς. Εγώ εκεί στο οποίο έβαλα ενώ πεζόταν το μάτι στο live, ήταν το μάτι της Βαλένθια με την Ουέσκα, μεσημέρι Κυριακή τοποθετηθείτε. Είναι 1-1 το μάτι, αλλά το βλέπεις ότι έχει φάσεις. Στο 90 βγαίνει ένας επιθετικός της Ουέσκα, αυτός ο τερματοφύλακας μπροστά του, έναν επανάληπτο τετατέτ. Και αριστερά ένα συμπαίκτη του. Δεν είναι αντίπαλο αυτό. Δώστε την μπάλα. Εσεί οι επιθετικοί, αν βάλετε μέσα στο μυαλό σου ότι μπορείτε και να πασάρετε, το γκολ δικό σα είναι πάλι. Δεν τη δίνει την μπάλα αριστερά να τη μπόξει όλο απλώ στην άδεια αιστεία. Έτσι κάτω. Και έρχεται από πίσω ο αμυντικό, έντεχνα τον ψήλο σμπόξει, τον ψιλοκάνει. Ναι, ούτε βάβουτε τίποτα έδρα, παίζεται ο διαιτητή. Και στη φάση, στο τελευταίο σουτ στην κυριολεξία, ενώ το ρολόι σημάδευε το 93 και 50 δευτερόλεπτο, τελευταίο σουτ και δεν έχει άλλο, αυτό είναι. Ένας γνώστης εκεί του αθλήματος φωνάζει μόνο εστία να πάει μπάλα. Και πάει εστία η μπάλα και γράφει. Ποιο το βλέπω, όχι, ο. Ψέματα θα σου πω. Ψέματα θα σου πω γιατί έγινε ένα κουβάρι το καφενείο, το είχαν παίξει πολύ. Αυτά λοιπόν γίνανε στα μεγάλα από τα αθλήματα. Τα δικά μας δεν έγιναν λόγω ελαίο τζίλου. Έτσι, όχι, ο δεύτερο τζίλου, το ξύλο που φάγει ο τζίλου. Ναι, λέω τζίλου, αυτό το, με αυτή την έννοια το λέω. Όχι να παρεξηγηθούμε. Τώρα εσύ βασιλιά, εσύ που έχεις και τα κόζια και τα θεσμικά όργανα. Ναι, αυτά τα θεσμικά. Ωραία. Έχω εγώ ρε φίλε, είμαι αστυνομία. Και έχω βίντεο με τα μάξι που φαίνεται. Σε μαγαζιά υπάρχουν κάμερες. Σε τράπεζες υπάρχουν κάμερες. Στην εθνική οδό υπάρχουν κάμερες. Είναι δυνατόν να μην τον βρω, να μην τους βρω. Φίλε, πολύ εύκολο θα τους βρω. Ναι. Θα γίνω κουραστικός και θα το ξαναπώ. Όλα μπορούν να τα κάνουν. Είναι κορυφαίοι στο είδος της η ελληνική αστυνομία. Είναι θέμα χρόνου. Μόνο χρόνο είναι αντιπαλός της. Και άμα κάνεις αξιωματικό σου στο λάδι. Όχι, δεν έχει τέτοια. Δεν έχει τέτοια. Δεν υπάρχουν αυτά. Εδώ είναι καριέρες όλοι. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Ναι. Τα κάλαντα στα είπαν από το παπί. Εδώ τώρα που ήρθαν τα κοριτσάκια. Αυτά που σε ψήφισαν τώρα με ψήφισαν μία πριν. Καλά, αυτά είναι ωραία. Εννοείται. Υπάρχει πιο ωραία από αυτό. Θυμάμαι εγώ τότε, έτσι να συνδέσουμε λίγο με τα παιδικά μας χρόνια, που λέγαμε αυτός είναι καλός, δίνει. Δίνει, ναι, ναι, ναι. Ή αυτή είναι κακιά, δεν ανήκει. Εσύ έβγαινες εσύ με τσακαλοπαρέα ή έβγαινες μόνος στους παρτάκες. Όχι μόνο, σε εταιρεία. Είναι εταιρεία, κανονικά. Κανονική, με μελόντικα, με τέτοια. Ναι, εγώ είχα φλογέρα. Σολά συντό, ζήλα σόλφα. Τι ραντεβού, 7 τα χαράματα και ναι, 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 γιατί άρχισες. Κατεβαίνατε κέντρο στα γραφεία των δικηγόρων. Όχι, δεν δουλεύαμε δικηγόρους. Α, εμείς είχαμε γενόημα. Το κρύβατε εσείς, το δουλέψατε. Το δουλέψαμε στα Σταυροπολίτικα. Ναι. Καλά κάνατε. Ναι. Κατεβαίναμε στο Ήλιον για Βυσσινάδα. Όχι, εγκλήματα. Βλέπαμε τις φωτογραφίες της τσόντες με τα κουτάκια τα παύλα. Ναι. Όχι, τι εγκλήματα έκανα τότε. Ας πούμε, είχα κάτι θείες γνωστούς που ήταν σίγουρα τα 50 και τα 100 δεδομένα. Πήγαινα εκεί και τα έδανα στην εταιρεία. Κόψτε τα.
Ναι. Την περίπτωση του 3 που ήμασταν. Ναι. Και οι άλλοι, εγώ θα πάω στο θείο μου άλλο, θα πάω στο θείο μου τώρα. Σε δω, γιατί έτσι. Βαλά να πάει στο θείο σου μόνο σου. Μισθοί είμαστε δηλαδή. Τι εταιρεία μόνο στα τέτοια, μόνο στις ζημίες. Όχι, εμείς στα κέρδη να μην είμαστε μαζί. Εμείς είχαμε τη φιλοσοφία πάμε κέντρο, να φάμε εκεί. Ωραία. Και μετά γυρνούσαμε στην γειτονιά που ήταν η Σιγουράτζα. Και στο τέλος ο καθένας μόνος στο σόι. Α, το δουλεύατε. Πω, πω, πω. Ναι, ναι, ναι. Τυφλή εμπιστοσύνη πρέπει να έχετε ένα στον άλλο. Αλλά όντως είχαμε και εμείς, ρε φίλε, κάτι γιαγιάδες μας δίναν μία, κάτι τέτοια. Κάτι άλλες μας δίνανε, γλυφιτζούρια. Όχι, δεν το λενόμουν. Αχ, περιμένετε, περιμένετε, μια χαρά. Έμπαινε, έβγαινε. Τι, κουραμπιέδες. Φάτω εσύ τον κουραμπιέδε. Τα λεφτά, κύριε. Τα λεφτά κινούν τους μήλους, κινούν τις ζωές όλων. Έτσι φτιάχνουν ζωές, χαλάνε ζωές. Μην θέλω τυφλούμε. Και παραμονή Χριστουγέννου πρέπει να ακούγονται και αυτά τα αποφθέγματα ξανά. Αναγκαίο κακό. Απόλυτο όμως αναγκαίο κακό. Χωρίς αυτά μπορεί να γίνει τίποτα, Στάβο μου. Άντε να, θες να πας τώρα στον Άγιο Θανάσιο, ας υποθέσουμε. Ναι. Εκεί που άναψε το τζάκι μόνος σου έμαθα. Όχι, δεν το άναψα μόνος μου. Ήρθε ο υπάλληλος, το άναψε μία και μετά... Το πήρα τηλέφωνο. Έγινε το ολοκαύτωμα. Ναι, έλεγε. Το ολοκαύτωμα είναι λίγο που λες. Κούγκι θα το έκανα. Ναι. Εγώ ξέρεις, είμαι ο ορισμός του άχρηστου, χωρίς κανένα εισαγωγικό σε αυτά. Ναι. Πλησιάζουμε λοιπόν χθες τον Παλαιό Άγιο Θανάσιο, παίρνω τηλέφωνο, ανάψτε με τον τζάκλο σας παρακαλώ, γιατί έχω ένα πρόβλημα με τα χέρια. Τι να πω. Ναι, κυρία μου, αυτή σου λέει, έχετε εταιρεία. Παιδί με ειδικές ακύρες, με ειδικές ανάγκες. Ναι. Δεν είχαμε ειδικές ανάγκες, μπαίνουμε μέσα. Δουλεύει το τζάκι κανονικά. Έλα όμως αυτό το ξύλο, τα ξύλα που είχε μέσα δεν είναι σαΐ. Ναι, δεν είναι σαΐ. Άκου εδώ να δεις τη γυμνή μου. Και σε κάποια στιγμή καίγονται, αδυνατίζει η φωτιά. Θέλουμε λίγο φωτιά. Ναι. Πρέπει να ανοίξει το τζάκι. Ο υπάλληλος δεν υπάρχει πλέον στο μαγαζί. Ναι, τίποτα. Είμαστε εντός του αγωνιστικού χώρου. Έτσι, και λέω, για άνοιξε το αυτό το τζάκι. Με λέει, δεν ξέρω να το ανοίγω. Οι φίλοι που είχα μαζί μου, ναι, δεν ξέρεις να το ανοίξεις, λέω, τα πω πίσω. Τι έχεις μάθει, λέω, τόσα χρόνια τώρα να τα άλλο. Με λέει, καλά, άνοιξε το εσύ. Λέω, κοίταξε, εγώ δεν χαλάω τα χέρια μου και δεν κάνω τέτοια πράγματα ποτέ. Ναι. Ανοίγει τέλος πάντων το τζάκι. Δεν είπες τζάκι άνοιξε όχι, και άνοιξε. Όχι, ανοίγουμε το τζάκι. Με αίμα, μην φανταστείς, με αγώνα. Όχι, είναι έτσι η κλειδαριά, όχι το άλλο. Φέρει το. Είχε μια μασιά δίπλα, μασιά δίπλα. Εγώ νόμιζα μασιά είναι αυτό που κάνουν τα μαλλιά τους. Τα μαλλιά, λίγο αυτό πιστεύω. Είχε κάτι βοηθητικά όργανα για το τζάκι, ολόκληρο, μια πεντάδα. Τα οποία για σούτια είναι κατάλληλα. Ναι, το ανοίγουμε λοιπόν το τζάκι και έχει δίπλα τα ξύλα. Και παίρνω και τα βάζω όλα τα ξύλα μέσα. Όλα όμως. Πόσο ήταν δηλαδή. Έβαλα 14 κούτσουρα, 12 πώς έβαλα. Τι έγινε εκεί πέρα. Και γίνεται σε μια στιγμή. Μια ανάσα από το κούγκι ήμασταν, ναι. Κάνει τέτοιο. Πρέπει να έχει μια θερμοκρασία ακριβώς με την έκρηξη του Βεζουβίου, το ηφαίστειο, ανάλογη τέτοια. Και μετά καταλάγεσαν όλα, ανοίξαμε τις πόρτες και δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Το έκανα πρόσφατα που πήγα στον Πέτσοβο, το ίδιο πράγμα έπαθα. Τίνκαρα το τέτοιο. Τα ζεις και αυτά μόνο, εμείς στη ζωή σου. Και μετά άνοιξα το παράθυρο με χιόνι. Για να έρθει η ισορροπία. Δεν γινόταν. Ε, είμαστε καθυστερημένοι, το καταλαβαίνεις αυτό. Εντάξει. Μα εγώ νιώθα μια ανάσα από το σαπούνι. Ναι, το, ναι, το γνωστό. Το γνωστό. Είμαστε καθυστερημένοι, Βασιλιά μου, πρέπει να το αποδεχτούμε αυτό. Δεν πιάνει το χέρι μας τίποτα. Τίποτα, πραγματικά. Η λάμπα να αλλάχτεί, θέλουμε άτομο. Ποια λάμπα, ρε, τρελάθηκες. Εδώ πατάμε το κουμπί και αναπαυούμε πως ανάβει το φως. Ζεις τη λάμπα. Εγώ όλους αυτούς, ειδικά αυτά τα παιδιά τώρα τα σύγχρονα, τα 18χρονα, τα 19χρονα, τα οποία στα μούτρα είναι λίγο ψιλογιά σας. Γιατί από 6 χρονών ασχολούνται, μπαίνουν τα κινητά και τα ξεφτιλίζουν. Ναι. Και σου λέει: περίμενε λίγο, τώρα δες το. Τι να δω, φίλε, τι έκανες. Ακούμπα εδώ, βγαίνει εκεί. Είναι απίστευτη. Τεχνοκράτες. Δεν στο φάνουν βέβαια να του βγάλει στον δρόμο, να ξέρει και είναι το πρόβλημα. Δεν μπορεί να τα έχουν όλα, φίλε. Ναι, αλλά η αγορά δικιά μας θέλει τσεκαλίκι. Είπαμε, κάπου είσαι καλός, κάπου χάνεις. Η αγορά δικιά μας θέλει τσεκαλίκι. Δεν είναι αγορά σταθερή που θα ακολουθήσω 5 κανόνες και θα γίνει δουλειά. 5 κανόνες σταθερές, ακολουθεί Goldbet. Ωραία η Goldbet και όλο το 2018 μοίρασε χρήμα, εισέπραξε χρήμα, πήρε αυτό που έπρεπε να πάρει, πέρασαν όλοι καλά, έτσι σαν ένα ωραίο παραμυθάκι. Ας ελπίσουμε να μην δώσει και τα 5 εκατομμύρια τα οποία θέλει είναι το κράτος. Ευχή, ναι. Αυτό είναι ευχόμαστε για το 19. Έτσι. Ας τα μοιράσει στην τοπική κοινωνία. Πιο καλά. Ναι. Χίλιες φορές καλύτερα. Ναι. Ας υποχρεώσει το κράτος τα 5 εκατομμύρια να τα δώσει για 5 χρόνια. Για κοινωνικό σκοπό. Ναι, φίλε. Δεν χρειαζόμαστε εμείς οι 2 εκατομμύρια τώρα να χαρεί ο κόσμος. Δουλειά μας είναι αυτή. Ναι. Μακάρι, ευχή έργων. Εγώ πιστεύω ότι είναι μια ανάσα τώρα από τον αυτοί ο διευθυντής. Ο διευθυντής είναι. Εκτός. Εδώ είναι. Εδώ είναι. Σίγουρα είναι εδώ. Εγώ νομίζω ότι πήγε ταξίδι. Μακριά είναι.
Α, και τώρα έχουν γίνει αλλαγές στο πρόγραμμα. Αλλαγές στο πρόγραμμα, δεν έχω ιδέα ποιος ακολουθεί. Πώς είναι, εδώ μην ξέρεις. Αυτό μου αρέσει, είναι πολύ ωραίο το ραδιόφωνο. Αυτό ο Λίμπερ 107,4 ναι. έχει μια απίστευτη ανοργανωσιά αυτή τη στιγμή. Ναι. Τη συγκεκριμένη. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, αυτό το ό,τι κάτσει. Σίγουρα θα δει κάτι. Άκουγα, δεν με ενδιαφέρει να έρχεται κάποιο. Είναι σίγουρο, θα βρει, θα σε αφήσει εδώ πέρα. Μόνο. Δεν υπάρχει περίπτωση, θα παίζει μουσική. Σε κάνα τετράλεπτο από τώρα. Με περιμένω ψηλό, θα ακολουθήσει. Όχι, θα πάω στον Τελάκο και στα ψήματα. Αλλά τι είσαι εκεί. Έχουμε και τι γυναίκε. Πού να τις κουβάλεις με και τις γυναίκες. Το λάθηκες, θα σκόψουν και τους δύο, καμία. Σε δευτερόλεπτα. Καμία τύχη δεν είναι. Ραντεβού έχουμε την Πέμπτη. Ναι, τη μεγάλη. Αυτή είναι. Ναι. Ωραία. Καλά να περάσουν όλος ο κόσμος. Καλά να περάσει ο λαός. Και παραμονή και ανήμερα. Προσοχή, παιδιά, μην κατεβάζετε αμάξια στο κέντρο. Μην είστε βλάκες. Ξοδέψτε τα λεφτά. Δώστε μέρα 10 που περνά, ευρώ. Δεν ξαναπερνά. Δώστε 10 ευρώ στον Ταρίφα. Θα σας αφήσει εκεί που θέλετε, θα σας πάρει από εκεί που θέλετε. Και οι ταρίφες είναι άνθρωποι. Ξοδέψτε πάνω τους. Στα μαγαζιά, τα νυχτερινά. Ξοδέψτε να πάρουν χρήματα, να κινηθούν. Αυτά, παιδιά. Γεια σας. Μείνε συντονισμένοι στο Λίμπερο. Κάπου ακολουθεί. Ναι, ακολουθεί. Ο άγνωστος σκι. Ναι. Δεν θα είναι διευθυντής.